Κυρίε και κύριοι, καλώ ήρθατε στην Ανάπτυξη, το ειδικό ένθετο για την οικονομία, τι επιχειρήσει, τι αγορέ και του εργαζόμενου. Σήμερα θα ασχοληθούμε με δύο θέματα. Πιστεύουμε ότι θα σα κεντρήσουν το ενδιαφέρον και κυρίω θα αποτελέσουν τροφή για σκέψη σε όσου παίρνουν αποφάσει. Το πρώτο θέμα αφορά στι εταιρείε πληροφορική και στην αδυναμία του να βρουν στελέχη στην Ελλάδα. Θα δούμε πώ αυτό συνδέεται με το brain drain και τι επιπτώσει έχει σε βάθο χρόνου. Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με την τσέπη μα, το φυσικό αέριο. Πώ επεκτείνεται στην Ελλάδα, τι προσφέρει περισσότερο και πώ όλοι οι Έλληνε μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα αξιοποιώντα το φυσικό αέριο έναντι άλλων πιο ρηπογόνων και κοστοβόρων πηγών ενέργεια. Περνάμε στι εταιρείε του κλάδου πληροφορική και τεχνολογιών. Θα δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και θα επιστρέψουμε στη συζήτηση στο στο στούντιο για να δούμε πώ εταιρείε πληροφορική. Ψάχνουν στελέχη στη χώρα, αλλά τα καλά μυαλά έχουν φύγει στο εξωτερικό. Πρόσφατη έρευνα στον κλάδο τεχνολογιών πληροφορική και επικοινωνιών καταγράφει την τεράστια έλλειψη προσωπικού με κατάλληλε δεξιότητε, γεγονό που εξελίσσεται σε μια βραδιφλεγή βόμβα για το μέλλον των εταιριών του κλάδου. Βασικό λόγο η διαρροή πολύτιμων ταλέντων στο εξωτερικό. Ανήκει ωστόσο στου κλάδου που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα σε μεγαλύτερο βαθμό από το μέσο όρο. Σήμερα, περισσότερες από 4 στις 10 ελληνικές εταιρείες του κλάδου, δηλαδή 41,4%, απαντούν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κάλυψη κενών θέσεων εργασίας. Το χάσμα μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς δεξιοτήτων στην ελληνική αγορά εργασίας αναμένεται να διευρυνθεί στο μέλλον. Πρόσφατη έρευνα του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων έδειξε ότι συνολικά στη χώρα μας το 35,6% των επιχειρήσεων του παραγωγικού τομέα της οικονομίας αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα. Το φαινόμενο εμφανίζεται εντονότερο στους κλάδους της ενέργειας σε ποσοστό 49,2% και των τεχνολογιών και πληροφορικής σε ποσοστό 41,4% ενώ λιγότεροι έντονη είναι η δυσκολία κάλυψης κενών θέσεων στις επιχειρήσεις της αγροδιατροφής με ποσοστό 37,1% και των δομικών υλικών σε ποσοστό 34,8%. Ακόμη μικρότερη δυσκολία στην κάλυψη των κενών θέσεων εργασία έχουν οι εταιρείε που δραστηριοποιούνται στα logistics με ποσοστό 29,6% και στην υγεία και το φάρμακο με ποσοστό 28,4%. Μάλιστα, το χάσμα μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς δεξιοτήτων στην ελληνική αγορά εργασίας αναμένεται να διευρυνθεί στο μέλλον καθώς ο διεθνής ανταγωνισμός θα εντείνεται και οι επιχειρήσεις θα καλούνται να ενσωματώνουν εντατικότερα νέες τεχνολογίες στην παραγωγική διαδικασία. Οι εξωστρεφεί και οι μεγαλύτερε επιχειρήσει είναι εκείνε που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Το ποσοστό των εταιριών που δυσκολεύονται να βρουν τα κατάλληλα στελέχη είναι μεγαλύτερο στι εξωστρεφεί 45,9% και τι μεγαλύτερε επιχειρήσει 44,7%. Δηλαδή, στις επιχειρήσεις που κατά τεκμήριο δραστηριοποιούνται σε περισσότερο ανταγωνιστικές αγορές και έχουν υψηλότερες απαιτήσεις από το ανθρώπινο δυναμικό σε όρους προσόντων και δεξιοτήτων και εφαρμόζουν αυστηρότερες μεθόδους επιλογής προσωπικού. Εκτό όμω από τι δυσκολίε στην κάλυψη των κενών θέσεων εργασία, η ίδια έρευνα δείχνει ότι οι επιχειρήσει αντιμετωπίζουν ελλείψει γνώσεων και δεξιοτήτων και στο ανθρώπινο δυναμικό που ήδη απασχολούν, και μάλιστα σε ακόμη υψηλότερο ποσοστό. Το πρόβλημα είναι επίση εντονότερο για τι περισσότερο εξωστρεφεί επιχειρήσει, όπου οι ελλείψει δεξιοτήτων εντοπίζονται και σε επαγγέλματα υψηλών προσόντων. Σε κλαδικό επίπεδο, η αγροδιατροφή και η εφοδιαστική αλυσίδα καταγράφουν ιδιαίτερα σημαντικέ ελλείψει γνώσεων και δεξιοτήτων, κυρίω σε επαγγέλματα μεσαίων προσόντων. Με την ανεργία να βρίσκεται σε ποσοστό λίγο κάτω από το 20%, είναι πραγματικά εφιαλτικό, τραγικό να έχουμε 4 στις 10 επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν να βρουν το προσωπικό που χρειάζονται διότι είτε έχει φύγει στο εξωτερικό, είτε πολύ απλά δεν υπάρχει. Ο κύριο Βασίλη Ζωγράφο είναι μαζί μα, είναι δόκτωρ πληροφορική. Καλησπέρα σα. Καλώ ήρθατε, κύριε Ζωγράφο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Εξηγήστε μα γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί 4 στι 10 επιχειρήσει, όπω είδαμε στο ρεπορτάζ, δεν μπορούν να βρουν το κατάλληλο εργατικό δυναμικό. Ε, τα τα κίνητρα σε εισαγωγικά για να μπορέσει κάποιο νέο να μείνει στην Ελλάδα ή γενικότερα, αν θέλετε, η αιτία είναι πολύ πιο βαθιά και ξεκινάει από ένα μόνο πυλώνα, τον πυλώνα τη εκπαίδευση. Όλα ξεκινάνε από το εκπαιδευτικό σύστημα μια χώρα. Στην προκειμένη φάση, λοιπόν, βρισκόμαστε, έχουμε ξεπεράσει πια το κατόφλι του 21ου αιώνα. Με γεωμετρική πρόοδο, οι νέε τεχνολογίε και η επιστήμη τη πληροφορική έχει ενταχθεί στην καθημερινότητά μα. Ε, Υπάρχει μια γενικότερη ε, αποστροφή πάρα πολλών Ελλήνων σε εισαγωγικά μεγαλύτερη ηλικία όσον αφορά την ένταξη της νέας τεχνολογίας ή των τεχνολογιών στην καθημερινότητά τους. Ναι, Και... για τις παλιότερες γενιές είναι αλήθεια είναι, αυτό, ναι. αλλά για τη, νέα, της... για τη νέα γενιά όμως, Η νέα γενιά τα νέα λοιπόν... παιδιά, τα, τα μωρά... Γεννιούνται με μια εικόνα ενό τάμπλετ απέναντί του. Έχουν μια φοβερή εξοικείωση ναι. με την τεχνολογία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι τεχνολογικά επαρκή όταν μεγαλώσουν. Υπάρχουν δύο γενναίε. Είναι η γενναία η οποία γεννήθηκε από το 1980 και μετά, και είναι η γενναία η οποία γεννήθηκε από το 1995 και μετά. Οι Millennials και η Z Generation. Οι Millennials, όταν γεννήθηκαν, ε, του ο... έταξαν οι γονεί του τον κόσμο όλο και γενικότερα είναι πολύ προσκολλημένοι στι οικογενειακέ ρίζε. Δεν θα αναπτυχθούν τόσο πολύ, δεν θα κάνουν τόσο πολύ μεγάλα βήματα και γενικότερα είναι οι πρίγκιπε εισαγωγικά όπου περιμένανε να του τα φέρουν όλα στα πόδια. Το Generation Z από το 1995 και μετά, παρόλο που είναι προσκολλημένοι σε ένα τάμπλετ, η γενιά αυτή των 17-18-19 χρονών, ε, παλεύουν για να κερδίσουν πράγματα. Θεωρούν ότι δεν του χαρακτηρίζει. Η τεχνολογία. η τεχνολογία. είναι ένα αρωγό, είναι ένα εργαλείο για να πετύχουν οτιδήποτε θέλουν. Οπότε λοιπόν, με, στη νέα εποχή, ενέτη 2019. Υπάρχει το μεγαλύτερο εργαλείο που λέγεται Ιντερνετ, όπου είναι ένα εργαλείο παγκοσμιοποίηση. Σε αυτό το εργαλείο, λοιπόν, έχω εγώ τη δυνατότητα να μπορέσω να αλλιεύσω τι πληροφορία μου αρέσει, θέλω, η οποία πολλέ φορέ. Να την αξιοποιήσω για να βρω ναι, χρήματα, να είναι, να δουλέψω. Ακριβώ. Δεν είναι όμω ε, εγκεκριμένη. Δεν έχει ελεγχθεί. Μέσα λοιπόν από τι πληροφορίε μπορεί ο νέο να δει και να καταλάβει τι συμβαίνει και σε άλλε χώρε. Κάνοντα λοιπόν μια σύγκριση με το τι συμβαίνει στην Ελλάδα και το τι συμβαίνει σε άλλε χώρε, βλέπει δύο μοντέλα εντελώ διαφορετικά, όπου στο μεν, στο εξωτερικό, υπάρχει αξιοκρατία. Ε, γενικότερα υπάρχει αξιοποίηση και αυτό που θα επενδύσει στην ακαδημαϊκή του παιδεία και θα μπορέσει να επενδύσει σε όλο αυτό το υπόβαθρο, θα μπορέσει να αξιοποιηθεί. Στην Ελλάδα δεν ισχύει αυτό. Στην Ελλάδα... Μας δίνεται μια άλλη οπτική του διαδικτύου, πολύ ενδιαφέρουσα τώρα. Ε, Αυτή είναι... τη συγκριτική αξιολόγηση ναι. των δεδομένων στη χώρα Δυστυχώς, μας σε σχέση με τις άλλες χώρες δείτε... στο εκπαιδευτικό πεδίο. Εάν δείτε τις αναζητήσεις που κάνουν οι νέοι, ε, οι αναζητήσεις που κάνουν οι νέοι από το 2016 και μετά, όπου τα τελευταία χρόνια ο απόδημος ελληνισμό καταρτισμένο που είναι κοντά στο 95% είναι και κοντά στι 450.000 νέου. Είναι τεράστιο το νούμερο. Σχεδόν μισό εκατομμύριο. Ναι, είναι τεράστιο το νούμερο. Και αν μπούμε σε διαδικασία, χωρί να θέλω να κουράσω το ε, φιλομαθές φιλομαθέ τηλεοπτικό κοινό, θα έλεγα ότι συγκρίνει περισσότερο προ την Αγγλία. Συγκρίνει περισσότερο προ ε, χώρες χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίε είναι τεχνολογικά αναπτυγμένε, ε, στον ασφαλιστικό τομέα, στον οικονομικό τομέα, στον τραπεζικό τομέα, στον Τεχνολογικό τομέα, IT, software engineering, μηχανική λογισμικού. και όχι τόσο πολύ ε, μηχανική υλικοτεχνικού εξοπλισμού, γιατί μέσω του software, μέσω του λογισμικού, μπορείς να φτιάξεις στην ουσία με έναν υπολογιστή στο σπίτι σου, σε μια αποθήκη. Αν έχεις μια πολύ καλή ιδέα, μπορείς να φτιάξεις ένα application, ένα λογισμικό το οποίο και πραγματικά. και να κατακτήσει να τον τράψη. κόσμο. Ναι. Και μέσα σε το πολύ σύντομο χρονικό δει, διάστημα δει, δηλαδή, να γίνεις πλούσιος. Οπότε λοιπόν έχουν περάσει όλα αυτά τα πράγματα. Στο DNA του Έλληνα και γενικότερα των νέων έχουν και λάθο πρότυπα. Δείτε λίγο κάποια αμερικάνικα πρότυπα, όπω είναι η Καρδάσια και τα λοιπά, που απλά κάθε σε Εύκολο χρήμα, ε, ανεβάζοντα φωτογραφίε με γυμνέ ή Ο... με το καινούριο μου κραγιόν και Ακριβώς. το πράσινο μανιφέ. Πώ θα μαζέψουμε likes και από τα likes αυτά, πώ θα μεταφραστούν μέσω κάποιων μαθηματικών τύπων οικονομικού τεχνικού χαρακτήρα σε χρήματα στην τσέπη μου. Γιατί όσο περισσότερα views πάρω, θα πάρω και λεφτά. Οπότε λοιπόν οι νέοι αρχίσουν να βλέπουν άλλα μοντέλα. Είναι ένα, είναι ένα θέμα προτύπου αυτό που θέτεται τώρα. Mm -hmm. Απ' την άλλη όμω, ε, πολλοί νέοι άνθρωποι θα πούν: Το όνειρό μου θα ήταν να γίνω η Καρντάσιαν». Διότι τι κάνει η κυρία και οι υπόλοιπε τη οικογένεια, γιατί είναι μια οικογενειακή επιχείρηση αυτή, mm -hmm. όπω το βλέπω. Κάθονται, πουλάνε τη ζωή του, δεν έχουν ζωή ενδεχομένω στα δικά μα μάτια αλλά από αυτό, το χρήμα, από αυτό το, σπορ βγάζουν τρελά λεφτά. Αυτό γίνεται περισσότερο σε ένα αμερικάνικο μοντέλο. Υπήρχε μια πάρα πολύ ωραία έρευνα που ρωτήσανε τους νέους και τους είπανε αύριο γίνεται μια καταστροφή, ένας παγκόσμιος αρμαγεδόν. Ποιου ανθρώπους θα επιλέξετε να είναι μαζί σας στην καινούργια κανονικότητα, στον καινούργιο κόσμο, όπου θα πρέπει να αντιμετωπίσετε πια μετά από αυτή την παγκόσμια καταστροφή. Και τι απάντησαν. Οι απαντήσει λοιπόν είχαν να κάνουν είτε με διάσημους είτε με διάσημους ηθοποιούς, είτε γενικότερα με διάσημους τραγουδιστές. Συγγνώμη, Κανένας να το δεν καταλάβουμε. Υπέ... Καταστρέφεται ο κόσμος. Ναι. Ρωτάμε τους ανθρώπους ποιου θα πάρεις μαζί σου στην καταστροφή, σε μια κηβωτό ναι. του Νόε και Ακριβώς. θα μου απαντήσετε ο Μέση και, η Καρ... και την Καρντάσια. Ακριβώς. Είπατε εσείς τα όνοματα. Είναι τρομερό. Δεν, θα, δεν, βρέθηκε ένα πολύ μικρό ποσοστό, γύρω στο 3-3,5%. Δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώ το νούμερο. 3-3,5% επέλεξε επιστήμονε. Και επιστήμονε οι οποίοι θα μπορέσουν να στήσουν την επόμενη μέρα. Γεωπόνου, γιατρού, αυτό δείχνει πόσο κοντόφθαλμοι είμαστε. Δυστυχώ. Φταίνε τα πρότυπα. Και για μένα φταίνει Άρα, επιστρέφουμε παιδεία. στην προηγούμενη συζήτησή ναι. μα, στη ρίζα του προβλήματο, στην παιδεία. παιδεία. Πώ ξεκινάμε να εκπαιδεύουμε τα παιδιά μα. Και πώ, όταν φτάσουν την ώρα να επιλέξουν τον επαγγελματικό του προσανατολισμό, δεν έχουν ένα καθαρό μυαλό να δουν τελικά μπροστά. Συν το σύμβανη... ότι δεν υπάρχει η, η κρατική μέρημνα να παντρέψει την προσφορά με τη ζήτηση. Πολύ σωστό. Ξέρετε τι γίνεται. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά στην εκπαίδευση και στην παιδεία. Η εκπαίδευση σε μαθαίνει να αντιδράς. Σε μοτίβα που αναγνωρίζει, αντιδρά. Η παιδεία σε μαθαίνει να ανταποκρίνεσαι. Να γίνεσαι πολυμήχανο, να μπορεί να έχει ένα συγκεκριμένο μοντέλο σκέψη, το οποίο θα σε βοηθήσει να γίνει resourceful, να γίνει πολυμήχανο. Να διορθώσει καταστάσει, όχι πια σαν αντίδραση, αλλά σαν μια ε, πηγή έμπνευση για το πώς θα, δώσεις θέμα, πώς θα λύσεις θέματα και προβλήματα. Είμαστε εδώ που είμαστε τώρα, μπορούμε να το ποσοτικοποιήσουμε γιατί mm. εμείς ε, στην ανάπτυξη μας αρέσουν <μας αρέσει>, <πόσο> οι αριθμοί και τα νούμερα. Λοιπόν, μπορούμε να βάλουμε με ορισμένους αριθμούς στη συζήτησή μας να δούμε τι μας κοστίζει, τι μπορούμε να κερδίσουμε αν, αν να, ε, αντιστρέψουμε αν την κατάσταση που υπάρχει λοιπόν σήμερα. Αν λοιπόν επί της ουσίας αυτή τη στιγμή το τι γίνεται και τι συμβαίνει, 450.000 νέοι έχουν, αποδε... έχουν Μεταναστεύσει, έχουν μεταναστεύσει ε, σε ευρωπαϊκέ χώρε περισσότερο. Από αυτού, το 58% εργαζόταν πρώτα στην Ελλάδα και μετά έφυγε. Το 95% αυτών είναι ε, σπουδαγμένοι, σε εισαγωγικά, όρος, όρο, έχουν σπουδάσει σε πανεπιστήμια και έχουν πτυχία minimum bachelor. Από εκεί πέρα μετά, από αυτό το ποσοστό, ένα 30% ακολουθεί και μεταπτυχιακά. Φανταστείτε λοιπόν ότι στην ερώτηση που έγινε τι θα κάνετε, Οι περισσότεροι απάντησαν και είπαν ότι φεύγουμε από την Ελλάδα γιατί δεν υπάρχει αξιοκρατία. Το lifestyle δεν είναι αυτό το οποίο αρμόζει σε έναν επαγγελματικό. Ε, στίβο τον οποίο εγώ θα πρέπει να μπορέσω να τρέξω να ανταγωνιστώ ή να συναγωνιστώ και γενικότερα οι απολαυέ δεν είναι αρμόδιε. όπως και το θα ασφαλιστικό. Θα σας πω το τελευταίο, ε, από την προσωπική μου εμπειρία, δύο παιδιά στην πολυκατοικία όπου μένουμε, νέα παιδιά ε, της πληροφορικής, με τα πτυχία mm -hmm. του, με τις ξένες γλώσσες τους, δύο νέα παιδιά που ονειρεύονταν να παντρευτούν, να κάνουν την οικογένειά του να στήσουν το σπιτικό του πριν από δύο χρόνια, στην καρδιά της κρίσης, όταν αρχίζαμε να θεωρούμε ότι βγαίνουμε ενδεχομένω με 450 ευρώ ο καθένας. Τι σπίτι να νοικιάσει, τι όνειρα να κάνει και πού να πα. Έφυγαν στο εξωτερικό και φοβάμαι ότι θα αργήσουν να γυρίσουν. Διότι η κατάσταση μπορεί να φαίνεται ότι βελτιώνεται, να υπάρχει μια προοπτική, αλλά και πάλι τα νέα παιδιά θα έρθουν να δουλέψουν στην Ελλάδα με πολύ χαμηλό μισθό. Ξέρετε τι λένε. Για να επιστρέψουν, αυτοί που επιστρέφουν, που ήδη έχουν επιστρέψει, επιστρέψαν λόγω της αγάπης στην οικογένεια ή λόγω ότι δεν άντέξαν το lifestyle το οποίο υπήρχε εκεί. Στην Ελλάδα, τι έχουμε, θάλασσα, ήλιο, διασκέδαση, ανοιχτή καρδιά. Τα έχουμε όλα αυτά, αυτά αλλά έχουμε. αν δεν υπάρχει το μεροκάματο το οποίο να μπορεί να τροφοδοτήσει το όνειρο. Δυστυχώ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Παρ' όλα αυτά, όμω, του ενοχλούσε πάρα πολύ αυτή η μουντότητα η οποία υπήρχε. Και σε διάστημα 3-5 ετών περίπου αποφάσισαν να θυσιάσουν τον οικονομικό παράγοντα για να μπορέσουν να βελτιώσουν τη ζωή τους και να γυρίσουν πίσω γιατί πια θεώρησαν ότι η αρρωγή ψυχής που δεχόντουσαν από την Ελλάδα ήταν πολύ μεγαλύτερη από το οικονομικό όφελος το οποίο είχαν. Αν το πάμε και λίγο παρακάτω θα δείτε ότι αυτή τη στιγμή στις χώρες αυτές είναι υπέρ της πρόληψης και όχι της καταστολής. Εμεί εδώ στην Ελλάδα είμαστε υπέρ τη καταστολή. Και γενικότερα, αν το συνδυάσουμε Ακόμα. και με τα μοντέλα τα οποία υπάρχουν, αυτά τα οποία είπαμε, ε, και χρησιμοποιήσουμε λίγο τεχνικού όρου και διακομωδήσουμε την κατάσταση, θα πρέπει να καταλάβουν οι νέοι γενικότερα ότι θα πρέπει να απολέσουν όλα αυτά τα πρότυπα τα οποία έχουν. Και εάν θέλουν να βαθμίσουν το λογισμικό που έχουν εδώ πάνω, γίνεται μόνο με έναν τρόπο: με το διάβασμα. Έτσι θα κάνουν upload καινούριο firmware στον εγκέφαλό του. Με αυτό το μήνυμα, κύριε Ζωγράφο, θέλω να σα ευχαριστήσω που ήσασταν Μάστε σήμερα καλά. μαζί μα. Διαβάζουμε για να κάνουμε upload στο λογισμικό μα εδώ. Και να πάμε παραπέρα. Μόνο έτσι. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ζωγράφο. Να καλά. Ευχαριστούμε θερμά. Και συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, περνάμε στο επόμενο μας θέμα, το οποίο έχει να κάνει με το φυσικό αέριο. Μέθοδοι εξοικονόμηση από μια πηγή ενέργεια πολύ πιο φιλική προ το περιβάλλον σε σχέση με το πετρέλαιο. Τα στοιχεία στο ρεπορτάζ και επιστρέφουμε στη συζήτησή μα στο στούντιο. Σαρωτικέ αλλαγέ στον κλάδο τη ενέργεια δρομολογούνται τα επόμενα χρόνια με τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, την επέκταση του φυσικού αερίου και ταυτόχρονα τη δυναμική είσοδο των ιδιωτών στην αγορά ηλεκτρισμού. Ωστόσο. Το φυσικό αέριο που μπήκε στη ζωή μα επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα, διευκολύνοντας χιλιάδε νοικοκυριά και μειώνοντα τι καθημερινέ του δαπάνε. Εν τω μεταξύ, σε 35 μεγάλε πόλει τη περιφέρεια επεκτείνεται το δίκτυο φυσικού αερίου την επόμενη πενταετία. Το αναπτυξιακό πλάνο τη δημόσια επιχείρηση δικτύων αερίου θα υλοποιηθεί σε δύο φάσει. Η πρώτη περιλαμβάνει τις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Στερεάς Ελλάδας. Οι επεκτάσεις του δικτύου αναμένεται να είναι 1.130 χιλιόμετρα συνολικά, ενώ 30.800 αναμένεται να είναι οι συνδέσεις Σεβέρια, Γιαννιτσά, αλεξάνδρεια Αλεξάνδρια, Ιμαθίας, Σέρες, Κιλκής, Κατερίνη, Ορεστιάδα, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Δράμα, Ξάνθη, Καβάλα, Λαμία, Καρπενήσι, Άμφισα, Λιβαδιά, Θήβα και Χαλκίδα. Σε δεύτερο χρόνο θα τρέξει η αεροδότηση σε Δυτική Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο και Πελοπόννησο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 4.850 χιλιόμετρα αναμένεται να είναι το δίκτυο για 15.000 συνδέσεις σε συνολικά 17 πόλεις. Ο συνολικός προϋπολογισμός του πρώτου κύματος επέκτασης για την πλήρη κάλυψη των αστικών ιστών στις τρεις περιφέρειες ανέρχεται σε 172 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Σε ό,τι αφορά την Αττική, το δίκτυο διανομή εκτείνεται συνολικά σε 3.500 χιλιόμετρα και πρόκειται για δίκτυο μέση και χαμηλή πίεση. Καλύπτει 53 Δήμου, απαριθμεί 75.000 παροχέ με 125.000 σημεία παράδοση, τα οποία εξυπηρετούν 350.000 νοικοκυριά και συγκεκριμένα για κεντρική θέρμανση, αυτόνομη θέρμανση και ζεστό νερό χρήση και μαγείρεμα. 7.000 επαγγελματίε και εμπορικού πελάτε, δημόσια κτίρια, δημοτικέ εγκαταστάσει, σχολεία κλπ. καθώ και 210 μεγάλου βιομηχανικού πελάτε. Για να συνδεθείτε με το φυσικό αέριο και να απολαύσετε τα πολλαπλά ωφέλη του, απαιτούνται δύο βασικέ τεχνικέ εργασίε. Η πρώτη εργασία αφορά στη σύνδεση του ακινήτου σας με το δίκτυο φυσικού αερίου και περιλαμβάνει την κατασκευή της παροχετευτικής διάταξης εφόσον αυτή απαιτείται, δηλαδή την εξκαφή του δρόμου, την υπόγεια σύνδεση του παροχετευτικού αγωγού με τον κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου και την όδευση του παροχετευτικού αγωγού μέχρι το σημείο τοποθέτησης του ρυθμιστή και του μετρητή και την τοποθέτηση του ρυθμιστή και του μετρητή φυσικού αερίου. Η δεύτερη εργασία αφορά στην κατασκευή τη εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου, που περιλαμβάνει τι ολινώσει, εξαρτήματα και διατάξει από τον μετρητή φυσικού αερίου μέχρι τι συσκευέ καύση του φυσικού αερίου και την έξοδο απαγωγή των καυσαερίων. Η κατασκευή τη εσωτερική εγκατάσταση, καθώ και η εγκατάσταση των συσκευών φυσικού αερίου, πραγματοποιούνται από αδειοδοτημένου εγκαταστάτε υδραυλικού αερίου τη επιλογή του καταναλωτή. Αν όλα αυτά σα φαίνονται δύσκολα, έχουμε τον άνθρωπο στο στούντιο που θα μα τα εξηγήσει πάρα, πάρα πολύ απλά. Ο κύριο Βαγγέλη Κονόμου είναι καταστάτη φυσικού αερίου. Το σχέδιο είναι μεγάλο επίβολο που είδαμε στο ρεπορτάζ να έχουμε φυσικό αέριο σε κάθε γειτονιά τη Ελλάδα. Θα μα πάρει νομίζω αρκετά χρόνια. Αλλά έχει γίνει μια αρχή και μπορούμε να ελπίζουμε, κύριε Κονόμου. Βεβαίω. Όπω αναφέρατε και στο ρεπορτάζ, το πεντετέ πλάνο ανάπτυξη τη εταιρεία διανομή αερίου σχετικά με το κομμάτι της Αθήνας αναφέρει και περιλαμβάνει 580 νέα χιλιόμετρα δικτύου φυσικού αερίου. Ο, το πρώτο που σκέφτομαι είναι ότι θα σκαφτούν όλοι οι δρόμοι και μετά θα περιμένουμε ποιος θα έρθει να τους επισκευάσει. Γιατί στην Ελλάδα συνήθως έτσι γίνεται. Κάποια εταιρεία είτε είναι το φυσικό αέριο, είτε είναι το ηλεκτρικό, είτε είναι τα, οι εταιρείε τηλεφωνίας, σκάβει, αφήνει και περιμένει να έρθει να... Να... να, πιάσει καταιγίδα για να έχουμε άλλα θέματα στη συνέχεια. Έχω λάθο. Δυστυχώ σε πολλέ περιπτώσει διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει συγχρονισμό όλων, Συντονισμός. όλων, των όλων των αρμοδίων υπηρεσιών ή και ενημέρωση πότε προβλέπεται κάθε υπηρεσία να σκάψει είτε δημόσια είτε ιδιωτική εταιρεία έναν δρόμο. Οπότε έχουμε σε ένα μικρό χρονικό διάστημα απανοτέ φορέ που σκάβετε το ίδιο δρόμο. Α δούμε λοιπόν έχει περάσει το φυσικό αέριο, έχει γίνει υποδομή στο, στο, στο δρόμο, να το πω πάρα πολύ απλά. Και εγώ που είμαι καταναλωτής θέλω να συνδέσω το σπίτι μου με το φυσικό αέριο. Πώς γίνεται η διαδικασία και πόσο κοστίζει. Η διαδικασία είναι αρκετά απλή. Είτε ηλεκτρονικά είτε με φυσική παρουσία στο κατάστημα της εταιρεία διανομής αερίου κάνετε μία αίτηση για να συνδεθείτε, δηλαδή για να έρθει ο μετρητής το φυσικό αερίο μετά την τοποθέτηση του μετρητή και την, την εγκατάσταση του μετρητή, αναλαμβάνουν ιδιωτικέ τεχνικέ εταιρείε την αποπεράτωση του έργου στο εσωτερικό του διαμερίσματός σα ή στην πολυκατοικία, αν μιλάμε για κεντρική θέρμανση. Α πάρουμε ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων. Πόσο μπορεί να μου κοστίσει για να το θερμάνω και να έχω ζεστό νερό με τη χρήση φυσικού αερίου ή να μαγειρεύω κιόλα με φυσικό αέριο. Σωστά αναφέρεται ότι το φυσικό αέριο παρέχει και τη δυνατότητα ε, για να γίνει αντικατάσταση της κουζίνας. Ε, σε πολλές περιπτώσεις γίνεται από ένα διαμέρισμα επιλογή και ε, όχι μόνο να αντικαταστήσει τη θέρμανση ε, και το ζεστό νερό χρήση με το φυσικό αέριο έναντι άλλων μορφών ενέργειας, αλλά επιλέγουν οι καταναλωτές και τη ε, μαγειρική αιστεία. Το... Σε σύγκριση με το ηλεκτρικό ρεύμα και το πετρέλαιο, τι εξοικονόμηση θα έχουμε αν επιλέξουμε το φυσικό αέριο. Ένας πως... από τους λόγους της επιτυχού επιτυχούς δίσδυσης, τα τελευταία έτη του φυσικού αερίου και στο κομμάτι του νομοτικής που εμείς δραστηριοποιούμε είναι ότι το, η διαφορά συγκριτικά με το πετρέλαιο, είναι, η διαφορά εξοικονόμηση είναι περίπου στο 38 με 40% με αθμικά, μέσα στο σε μια ε, ε τήσια χρήση, όχι μόνο κατά τη διάρκεια του χειμώνα mm. και σε σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα 60 με 65%. Τεράστιε διαφορέ. Μεγάλε διαφορέ πλέον. Τεράστιε διαφορέ με μεγάλο όφελο. Ω προ το κόστο εγκατάσταση όμω, υπάρχει διαφορά στο κόστο εγκατάσταση του ηλεκτρικού, που ή άλλω θα το κάνει στο σπίτι. Δεν μπορεί να μην έχει ηλεκτρικό. Ε, oh. Αλλά θα μπορούσε να γλιτώσει το κόστο εγκατά, εγκατάσταση ενό λέβητα πετρελαίου. Το κόστο εγκατάσταση ε, ποικίλει αν μιλάμε για διαμέρισμα ή για κεντρική θέρμανση, πολυκατοικία, όπου εκεί επιμοιράζεται ε, σε όλου του τομεί. Σχετικά με μια αυτόνομη θέρμανση για ένα διαμέρισμα όπω το περιγράψατε, ε, το κόστο ανέρχεται από 1.800 ευρώ μέχρι 3.500 ευρώ. Αναλόγω, αν πρόκειται για διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση, ήδη, δηλαδή μια πολυκατοικία με διαμέρισματα που έχει χτιστεί την τελευταία 15 ετία, ή πρόκειται για διαμέρισμα πολυκατοικία χτισμένη πριν από το 1995, που ήταν κυρίω κεντρική θέρμανση, δηλαδή ανάβαν όλοι ταυτόχρονα. Εκεί το κόστο είναι μεγαλύτερο, είναι περίπου στι 3 με 3.500. Μάλιστα. Αυτό ισχύουν που λέμε για την περίπτωση που περνάει ήδη το Μάλιστα. φυσικό αέριο κάτω από την πόρτα μα. Αν δεν περνάει και θέλουμε να έρθει, πώ κινούμαστε. Με βάση τον πεντατέ πλάνο ανάπτυξη, ε, περίπου ανά 6 μήνε Δημοσιοποι... Δημοσιοποιούνται οι δρόμοι που θα γίνει η επέκταση δωρεάν του φυσικού αερίου. Ακριβώ με τα νούμερα, και το... ακόμα και σε δρόμο με ζυγά μονά νούμερα, υπάρχουν διαφοροποιήσει, αλλά είστε ενήμεροι τουλάχιστον ότι θα έρθει το τέλο του εξάμεινου. Πού, το... πού τη βρίσκουμε αυτή την πληροφορία, Αυτή η πληροφορία δημοσιεύεται στην... στο site τη εταιρεία διανομή αερίου. Το site είναι eda.atikis.gr. Εάν δεν είστε στον άμεσο σχεδιασμό, για το προσεχές εξάμεινο, για παράδειγμα, θα πρέπει να κινητοποιηθεί α, ο καταναλωτή και να α, δει το γενικότερο ενδιαφέρον των γειτόνων του, να α, μετρηθεί η απόσταση που χρειάζεται να συνδεθεί ο κεντρικό αγωγό μέχρι α, το διαμέρισμά του ή την πολυκατοικία του, διότι όποια επέκταση γίνει, γίνεται δωρεάν. Απλά σε, στην περίπτωση που δεν είναι μέσα στο α, πλάνο του εξαμείνου. Αν λοιπόν είναι το σπίτι μα στο πλάνο το εξάμεινο τη ΕΔΑ Αττική, δεν έχουμε κανένα κόστο. Θα περάσει το φυσικό αέριο, θα κάνει τη διαδρομή του. Εάν όμω δεν είμαστε στον εξάμεινο προγραμματισμό τη εταιρεία, θα πρέπει, μου λέτε, να μαζευτούμε οι γείτονε, να το πω απλά, ή οι ένοικοι ιδιοκτήτε μια πολυκατοικία, αν είναι μεγάλοι να κάνουμε μια αίτηση στην εταιρεία και να επομιστούμε εμεί το κόστο. Όχι, κόστο δεν υπάρχει. Πάλι δεν υπάρχει κόστο. Δεν κόστος. υπάρχει κόστος. Απλά η εταιρεία διανομή αερίου θα σα ενημερώσει εάν είναι στα άμεσα σχέδιά το επόμενο ή το μεθεπόμενο εξάμεινο να συμπεριληφθεί ο δρόμο σα, αυτή η επέκταση όσα μέτρα και αν Και αν είναι. δεν είναι. Και αν δεν είναι, σα ενημερώνει, σα κοινοποιεί τι θερμίδε που απαιτούνται να συλλέξετε με του γείτονέ σα για να γίνει δωρεάν αυτή η επέκταση. Α, άρα, πρέπει να διασφαλίσουμε ένα ελάχιστο επίπεδο κατανάλωση, να το πω έτσι, ούτω ώστε η εταιρεία να μα εντάξει νωρίτερα στον προγραμματισμό Στο τη. Χοντρικά, πόσα άτομα πρέπει να μαζευτούν, πόσα διαμερίσματα, πόσα τετραγωνικά. Θερμίδε, μου είπατε. Ε, εσείς. Θερμίδες, ε, Εξαρτάται. Πώ μπορούμε να δώσουμε ένα μέτρο σύγκριση στους τηλεθεατέ μα για να καταλάβουν ότι σε ένα δρόμο που δεν περνάει, πρέπει να μαζευτούν 10 σπίτια, 20 σπίτια, 50 σπίτια για ε, να έρθει. Είναι λογικό ότι όσο μεγαλύτερη είναι η θερμιδική. Ισχύ του κάθε λέβητα, πολυκατοικία ή διαμέσματο, συμβάλλει ώστε να χρηματοδοτείται αυτό. Στη διαμόρφωση του, του το, το αριθμού του συνολικού αριθμού των απαιτούμενων θερμίδων. Ε, αυτό συγκριτικά το, το σύνολο των θερμίδων εξαρτάται από τα μέτρα που χρειαζόμαστε να γίνει αυτή η επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου. Άλλο τα 50 μέτρα, άλλο τα γάτ. Δεν μπορώ να σα πω ακριβώ πόσα διαμερίζεται. Πόσα. Αυτό είναι μια συνεννόηση που θα πρέπει να κάνουν οι Πάντα ενδιαφερόμενοι απευθεία με την εταιρεία. Αφού γίνει αυτή η συνεννόηση, υπάρχουν τέλη σύνδεση. Όχι. Όχι. Εδώ και δύο χρόνια. Έχουν καταργηθεί τα τέλη σύνδεση. Άρα έχει πρακτικά μηδενικό κόστο για να έρθει το Αφαιρούμε. φυσικό αέριο στη γειτονιά σου από την ώρα που βρίσκεται κάπου κοντά στην περιοχή. Φεύγοντα εκτό Αθηνών όμω. Δεν μένουν όλοι οι άνθρωποι στην, στην Αττική. Τι γίνεται σε περιοχές που είδαμε ότι θα πάει σε πέντε χρόνια το φυσικό αέριο. Μπορεί να επιταχυνθεί με κάποιο τρόπο η διαδικασία. Στην Θεσσαλία και στη Θεσσαλονίκη υπεύθυνη είναι η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης. Ε, Στο ομόνο Αττικής είναι η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής εξ όσων γνωρίζω, είναι παρόμοιο ο τρόπο και τα κόστη σύνδεση και η χρόνη για να γίνει μια είτε επέκταση είτε μια εγκατάσταση μετρητή, αν υπάρχει δίκτυο ήδη στο δρόμο σα φυσικού αερίου. Το πλάνο επέκταση δεν το γνωρίζω τη συγκεκριμένη εταιρεία. Γνωρίζω όμω ότι ήδη επεκτείνεται έξω από τα όρια τα στενά τη Θεσσαλονίκη προ Λαγκαδά, προ άλλε περιοχέ. Ήδη έχουν ανακοινωθεί από τον κύριο Μπακούρα, που είναι ο Διευθύνων Σύμβουλο τη ΕΔΑ Θεσσαλονίκη. Κύριε Γονόμα, ας επιχειρήσουμε να το βάλουμε σε μια πιο ευρία κλίμακα, να δούμε τι θα συνέβαινε στη χώρα μας, όχι σε επίπεδο νοικοκυριού πια, αν υποκαθιστούσαμε τη χρήση ε, πετρελαίου από φυσικό αέριο και σε όρους οικονομικούς, αλλά και σε όρους περιβαλλοντικούς, δεδομένου ότι το φυσικό αέριο είναι πολύ πιο φιλικό προς το περιβάλλον σε σχέση με το πετρελαίο. Κύριε Λάσκαρη, το φυσικό αέριο είναι πιο ασφαλές στη χρήση του από το πετρέλαιο. Ο κόσμος έχει πιστεί γι' αυτό, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η ανάπτυξη τα τελευταία 7-8 χρόνια πανελλαδικά, στη διεισδυστή του αναφέρομαι. Είναι φιλικότερο προς το περιβάλλον όπως αναφέρατε και εσείς και οικονομικότερο στη χρήση. Φαντάζομαι ότι η επέκταση θα ήταν ταχύτερη σε περιοχές της Ελλάδος, όπως η Πελοπόννησος, η οποία δεν έχει δίκτυο και δεν προβλέπεται άμεσα. Θα μπορούσε να επεκταθεί το δίκτυο και προς τα νησιά ίσως, στα νησιά με... δεν πρόκειται να πάει ποτέ το φυσικό αέριο με τα σημερινά δεδομένα. Τα σημερινά δεδομένα. Θα μου πείτε εδώ δεν έχουν εξασφαλιστεί. Εξελίσω... Ηλεκτροδότηση. Εδώ δεν εξασφαλισμένη. Να... να υπάρχει σύνδεση με αγωγό υπόγειο με... μέσω θαλάσσης, θεωρώ ότι είναι αρκετά ρηψοκίνδυνο σχέδιο για να το υποστηρίξει κάποιο. Θα μπορούσε να γίνει με πλουτέ δεξαμενέ ή με δεξαμενέ όπω έχουμε στη Ρευηθούσα, δηλαδή σταθμού ανεφοδιασμού. Μιλάω βέβαια για μεγάλα νησιά μνημονεύσατε νωρίτερα το θέμα της ασφάλειας ω yeah. προς τη χρήση του στο, στο, νοικοκυριό. Εδώ υπάρχουν μύθοι και αλήθειες και θα ήθελα να μας βοηθήσετε. Φοβάται δηλαδή πολλοί κόσμος ακόμα ότι βάζοντας το αέριο στο σπίτι μπορεί να ανατιναχθεί, να το πω έτσι πολύ απλά. Υπάρχει τέτοιο κίνδυνος. Τέτοιο κίνδυνος δεν υπάρχει διότι το μεγαλύτερο κομμάτι του δικτύου φυσικού αερίου που έχει κατασκευαστεί στο νομό Αττικής, τουλάχιστον που γνωρίζω πολύ καλά, είναι με πολύ αυστηρέ ευρωπαϊκέ προδιαγραφέ και το κομμάτι του παλιού δικτύου που ήταν στο κέντρο τη Αθήνα. Κάνω περίπου μια αναφορά μεταξύ Βουλή, Αμερικανική Πρεσβεία, αυτό το κομμάτι και του ιστορικού κέντρου που ήταν το παλιό υγραέριο, έχει αντικατασταθεί. Άρα έχουμε ένα ασφαλέ δίκτυο, μου λέτε. Το δίκτυο είναι ασφαλέ. Οι εγκαταστάτε, όπω αναφέρατε και στο ρεπορτάζ προηγουμένω, είναι επιστοποιημένοι και η εταιρεία διανομή αερίου ελέγχει πριν παραδώσει. Το λάθο του εγκαταστάτη, επομένω θα το εντοπίσει. Θα εντοπίσει. Το ενδεχόμενο το θα το εντοπίσει η εταιρεία. Περιορίζοντα επομένω τον κίνδυνο. Εξαλείφοντα τον κίνδυνο. Εξαλείφοντα τον κίνδυνο. Και κάτι πιο σημαντικό σε σχέση συγκριτικά με το πετρέλαιο είναι ότι σε αιτήσια βάση η εταιρεία διανομή αερίου υποχρεώνει τον καταναλωτή να κάνει την αιτήσια συντήρηση και να προσκομίσει τα, την... τα απαραίτητα τα δικαιολογητικά, έγγραφα, τα για να, ε, να έχει ευθύνη ο εγκαταστάτης είτε ο αρχικός που έκανε την εγκατάσταση είτε κάποιος άλλος πιστοποιημένος που επιλέγει ο καταναλωτής για τους δικούς του λόγους ότι ε, σε μόνιμη βάση υπάρχει μια επίβλεψη σε τίσια βάση και ένας έλεγχος. Σκεφτείτε το. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Βαγγέλη Κονόμου. Σκεφτείτε το διότι είναι μια συμφέρουσα λύση, μια λύση περισσότερο φιλική στο περιβάλλον, μια λύση που σταδιακά το κόστος της ε, περιορίζεται. Και νομίζω ότι οδηγεί σε αυτό που λέμε στα καλύτερα που έρχονται. όσο λιγότερο πετρέλαιο χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερο και για μας και για τον πλανήτη. Να είστε καλά.